πολιτικό σύστημα δυστυχώς είναι μαλωμένο με την αλήθεια. Ό,τι είναι αλήθεια όμως είναι αλήθεια. Ό,τι δεν είναι αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Απορροφηθήκατε κύριε Πρωθυπουργέ τόσο με εκείνο που δεν είναι αλήθεια ώστε χάσετε αυτό που είναι. Απορροφηθήκατε στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και στην εικόνα του Πρωθυπουργού. Να κάτσουμε όλοι μαζί με προτάσεις συγκεκριμένες για να έχουμε τη συνολική ευθύνη του προβλήματος, γιατί είναι ένας πόλεμος. Αόρατος μεν, πόλεμος με έναν ιό. Εγώ αποδέχομαι αυτό που λέτε όλοι σας. Άρα λοιπόν έπρεπε να καθίσουμε όλοι μαζί. Δεν το κάνατε. Και έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός και τι μας λέει. Ανοίγουμε τον τουρισμό, περιμένουμε προτάσεις. Κάτσε αφού τον ανοίξατε τον τουρισμό και Πρωθυπουργέ, τι προτάσεις περιμένατε. Αφού τον ανοίξατε. Δεν περιμένατε να συζητήσουμε μαζί για να σας προτείνουμε για να δούμε πώς θα ανοίξει. Τον ανοίξατε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν είναι έτσι. Πετύχατε όλα τα κόμματα. Πετύχατε ήττες, πετύχατε πτώχευση, μνημόνια και τώρα φίλες και φίλοι έρχεστε εδώ και μαλώνετε μεταξύ σας ποιος έκανε το λιγότερο κακό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ θα χαιρόμουν αν του χρόνου εν πάση περιπτώσει ερχόμασταν εδώ και λέγαμε ότι κάνετε το μεγαλύτερο καλό για τον τόπο. Θα χαιρόμουν πολύ. Αλλά αν δεν ξεκληρίσετε και δεν ξεριζώσετε τους συμβούλους που έχετε δίπλα σας που κάνουν τρομακτικά λάθη και τους υπουργούς κάτι που κάνουν λάθη, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Τι πετύχατε μετά από 60 χρόνια διακυβερνήσεως, τη χτυποποίηση του ελληνικού λαού και την εξάρτησή του από άλλους, την οικονομική εξάρτηση που σημαίνει απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Όταν οικονομικά εξαρτάσαι από άλλους, εξαπολέσει την εθνική σου βούληση, την εθνική σου αξιοπρέπεια, την εθνική σου κυριαρχία. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορείτε να ξεγελάσετε την ελληνική λύση. Δεν μπορείτε, ούτε εσείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Κάνετε λαθροκυρίες οικονομικές, κάνετε τακτικισμούς λογιστικούς και βγάζετε συμπεράσματα να ξεγελάσετε τον ελληνικό λαό. Εμάς δεν πρόκειται να μας ξεγελάσει κανείς. Όσα ψέματα καλέτε εδώ μέσα.